Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργοί, με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο τροποποιούνται διατάξεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας με σκοπό την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης αλλά και τον εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικότερα, τροποποιούνται τα άρθρα που αφορούν στην έκτηση των ποινών στα πλημελήματα. Η αναστολή της ποινής στα πλημελήματα μετατρέπεται από κανόνα σε εξαίρεση. Έτσι, γίνεται προσπάθεια για πραγματική τιμωρία και ουσιαστική πάταξη του μικροεγκλήματος. Καθημερινά ακούμε για διαρρήξεις σε κατοικίες, μικροκλοπές, για τις οποίες συλλαμβάνονται από την αστυνομία οι δράστες και μετά αφήνονται ελεύθεροι. Τώρα θα γνωρίζουν ότι θα πηγαίνουν μέσα. Ο φόβος και μόνο θα περιορίσει το μικροέγκλημα. Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του ανωτάτου ορίου κάθειρξης για κακουργήματα από τα 15 στα 20 έτη και επισυρροής κακουργημάτων στα 25 από 20 έτη. Αντίστοιχα και επισυρροής πλημελημάτων στα 10 έτη από 8. Η αποφυλάκηση υπό όρους θα εναπόκειται στην ουσιαστική κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου ανάλογα με την επικινδυνότητα του εγκλήματος και τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δράστη. Οι ποινές και ακριβέστερα μεγάλο μέρος των ποινών θα εκπείονται. Έτσι ο κανόνας θα είναι τέλος στην ατιμωρησία και οι εξαιρέσεις πλέον θα είναι ο ανασταλτικός χαρακτήρας. Αύξηση της ποινής και απαγόρευση κάθε μορφής αναστολής ή μετατροπής της για το αδίκημα του εμπρισμού δάσους και δέσμευση της περιουσίας του καταδικαστέντος. Ποινικές κυρώσεις για προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρισμού. Αναβάθμιση σε κακούργημα της από αμέλεια πρόκλησης πυρκαγιάς δάσους σε συνθήκες με ακραίο δίκτυο επικινδυνότητας όταν αυτή επιφέρει σωματικές βλάβες, θανάτους και βαρύτατη οικολογική βλάβη. Ένταξη της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στις περιπτώσεις κακουργημάτων, επικίνδυνης οδήγησης όταν προκαλείται θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη. Με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινών για τα εγκλήματα δωροδοκίας και δωροληψίας υπαλλήλων, πολιτικών και δικαστικών προσώπων, ενώ θεσπίζεται και ειδική ποινική ευθύνη για τα νομικά πρόσωπα προς όφελος και για λογαριασμό των οποίων τελούνται εγκλήματα διαφθοράς. Αυτοί που απέκτησαν περιουσίες με δωροδοκίες, με φακελάκια και άλλα, ενώ δήλωναν ελάχιστα εισοδήματα στην εφορία, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να ελεγχθούν? Οι τράπεζες που έδιναν τα θαλασσοδάνεια σε ημέτερους δεν θα πρέπει να ελεγχθούν και να έχουν συνέπειες? Η αυστηροποίηση των ποινών και ο εγκλισμός για περισσότερα χρόνια στις φυλακές θα περιορίσουν το έγκλημα. Σε αυτό το νομοσχέδιο εμπεριέχονται και διατάξεις για την επιτάχυνση της ποινικής δίκης. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης πρέπει να συντομευθεί και πράγματι γίνεται προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό δικαστών,
ανάλογα με τον πληθυσμό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν υπάρχει δικαιολογία για τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων. Πριν από κάποια χρόνια, οι υποθέσεις που ήταν στα πινάκια τέλειωναν όλες μέχρι το βράδυ. Ενώ τώρα μέχρι τις 3 το μεσημέρι και τέλος όσες προφθάσουν. Πάρα πολύ χρήσιμες είναι οι προβλέψεις για την προστασία ανηλίκων και για την ενδοοικογενειακή βία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο που συζητάμε το χρειάζεται η κοινωνία μας. Ο πολίτης δικαιούται γρήγορης και ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, θέλουν να τιμωρούνται οι παράνομοι και να βρίσκουν το δίκαιο τους. Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας προς τους θεσμούς και εμπεδώνουμε το αίσθημα ασφάλειας, ισονομίας και δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την εξοικονόμηση χρόνου.